Καλημέρα. Σήμερα θα κάνουμε μια συντήρηση, μια αλλαγή λαδιών, ένα σερβίς φίλτρων, τα πάντα στο John Deere 6820. Εννοείται όλα είναι, τα πράγματα είναι της John Deere, για να μην λέμε μετά ότι αυτά είναι τα λάδια, αυτά είναι τα φίλτρα, αυτά ή οτιδήποτε. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, να φορέσω την κάμερα. Δεν ξέρω τι θα φανεί, θα δείξει στο τέλος. Μπέτι, έλα εδώ Μπέτι. Άγιο Τζιμπρίγκος, χαρούμενος. Εδώ, όχι εξώ, εδώ. Λοιπόν, πάμε με ένα 27 γερμανοπολύγωνο να ανοίξουμε την τάβα του λαδιού. Ένα λεπτάκι να φέρω και το κουβά. Εδώ Μπέτι, από εδώ μεριά έλα. Δεν θέλει πολύ σφίξιμο γιατί μετά θέλει σφύρι για να ανοίξει. Πρέπει να ανοίξουμε και την τάπα για να παίρνει αέρα, να πέσουν φυσιολογικά. Παρέα θα μου κάνετε. Στην τάπα του λαδιού έχει O-ring. Δεν έχει κάποια χάλκινη φλάτζα. Ωραία. Μέχρι να στραγγίσουν τα λάδια. Φυσάει κιόλας.
όλα εδώ χαλιά με τον αέρα. Τι να κάνουμε, ωραία. Μέχρι να στραγγίσουν, αλλάζουμε τα φίλτρα του πετρελαίου. Δεν ξέρω τι φαίνεται, θα το δούμε στο τέλος. Λοιπόν, για να μην πέσει τίποτα εδώ, έχουμε και τον κουβά περασμένο στο τραχτέρ, οπότε δεν δίνει και τόσο χέρι. Εντάξει, όλα βγαίνουν, όλα γίνονται, αλλά δεν είναι τόσο εύκολα όσο είναι κανονικά. Λοιπόν, για να αλλάξουμε το δεύτερο πρώτα. Έχουν βγει καιρό, οπότε για να βάλουμε το κλειδί. Το πετρέλαιο, επειδή είναι καλό εδώ μέσα, το βάζω σε ένα πετόνι. Για να γεμίσω το επόμενο φίλτρο, για να μην κάνει ώρα να γεμίσει από την αντλία. Τα φίλτρα έρχονται σε δύο νούμερα. Το ένα τελειώνει σε 32 και το άλλο σε 36. Το 36 πάει πάντα πρώτο, δεξιά δηλαδή, όπως βλέπουμε. Το 32 δεύτερο. Οπότε εμείς βγάλαμε το 32 και βάζουμε το 32. Το γεμίζω πετρέλαιο.
Οπ, για να προσέξουμε τα σκυλιά. Παιδί, όχι τις γατές. Γαϊδούρι εσύ. Παιδί, όχι τις γατές. Μπέτι! Έλα εδώ, έλα εδώ, Μπέτι! Έλα, θα σε βάλει μέσα η κουλά. Πού είναι η κουλά? Κοίτα η κουλά! Ήρθε η κουλά! Ναι, εκεί! Χαρές! Βάλ τους μέσα. Ναι, ναι, είμαστε τώρα έξω. Όχι, όχι. Ωραία, σωστά το έχουμε. Λοιπόν, με την ίδια κίνηση κλείνουμε. Οπότε το πρώτο φίλτρο είναι εύκολο. Το δεύτερο είναι λίγο πιο μπελάζι γιατί έχει κάτω νεροπαγίδα. Για να δούμε το χέρι ανοίγει αυτό. Α, αυτό άνοιξε με το χέρι. Και κανονικά κάτω από την νεροπαγίδα έχει έναν αισθητήρα, ο οποίος έχει χαλάσει και δεν τον έχω ξαναβάλει. Έχω βάλει μόνο τάπα. Αδειάζουμε από πάνω το πετρέλαιο. Λοιπόν, εδώ είναι η νεροπαγίδα από κάτω. Κανονικά είχε αισθητήρα εδώ. Είχαν κοπεί τα καλώδια και δεν ξαναπήραμε άλλο απλά. Οπότε πρέπει να λυθεί η νεροπαγίδα από το φίλτρο το πρώτο. Και μάλλον μπορεί να θέλει τη μέγενη. Προσπαθήσουμε λίγο έτσι. Τι θα γίνει, μωρέ, άντε. Ωραία, ξεβίδωσε. Πάρα πολύ ωραία. Να πλύνουμε λίγο την νεροπαγίδα.
πάρα πολύ ωραία. Πάμε να βάλουμε το πρώτο φίλτρο που είναι το 36, τελειώνει σε 36 ο αριθμός του. Ξεβιδώνουμε την τάπα, τις οποίες τις κρατάω και έχω κάνει αρκετές πατέντες και με αυτές. Ένα O-ring που πηγαίνει από κάτω το βγάζουμε από το παλιό φίλτρο πριν την, ανάμεσα σε φίλτρο και νερό παγίδα. Θέση του O-ring είναι εδώ και βιδώνεται. Παλιά τα έσφυγα στη Μέγκινη, οπότε πάλι η Μέγκινη ήθελε για να ξεσφίξει. Λοιπόν, γεμίζω και αυτό το φίλτρο πετρελαίο. Σκασίματα. Πάντα η τετράγωνη μεριά πυροβολάει το μηχανάκι. Πάντα η τετράγωνη μεριά εδώ που έχει το φίλτρο είναι στο αριστερό μας χέρι. Ωραία. Τέλος και αυτό. Ξεβιδώνω αυτό που είπαμε ότι χρησιμεύει σε πολλές πατέντες. Thank you.
οπότε έχουμε τελειώσει από τη μεριά του πετρελαίου. Ούψ, ένα καπάκι. Ωραία. Πάμε στο φίλτρο λαδιού. Πού είναι εδώ? Να σκεπάσω εδώ λίγο, μας λερώσει βγάζοντας το, και πάμε πάλι με το κλειδί φίλτρων. Ωραία, το αδειάζουμε εδώ. Λάδια και φίλτρα όλα πηγαίνουν για ανακύκλωση. Εννοείται δεν τα πετάμε στα σκουπιδιά. Λοιπόν, το γεμίζω και το φίλτρο λαδιού με λάδι που έχω από προηγούμενη αλλαγή. Για να μην αργήσει να γεμίσει, βάζοντας προς το τραχτέρ. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό που παίρνει θα το πάρουμε μετά. Προσέχουμε να βιδωθεί σωστά και όχι στραβά, γιατί είναι ψηλόπαση η υποδοχή. Και εννοείται τα φίλτρα τα σφίγγουμε πάντα με τα χέρια και όχι με κλειδί. Περισσότερο γλιστράει. Λοιπόν, είμαστε καλά.
ξαναβιδώνουμε την τάπα. Είπαμε, έχει ο-ring, δεν χρειάζεται αλλαγή συχνά, το συγκεκριμένο το έχουμε 21 χρόνια. Λοιπόν, με το 27 το γερμανοπολύγωνο σφίγγουμε, με το χέρι εννοείται, και εδώ. Για να καθαρίσουμε και την τάπα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Για πάμε και το φίλτρο υδραυλικού να αλλάξουμε. Το μπροστά του σασμά, γιατί το πίσω, αν και το έχω το μεγάλο, το έχω αλλάξει πέρυσι. Είναι πανάκριβο, δεν θέλει συχνά αλλαγή. Όσο του σασμά. Τι θα χρειαστούμε, το κλειδί. Αυτό είναι εδώ μπροστά, το άλλο είναι εκεί πίσω το μεγάλο. Δεν δίνει και πολύ χέρι με αυτό το κλειδί. Θα βάλουμε ένα κουβαδάκι εδώ κάτω, γιατί θα μας αδειάσει λίγα λάδια.
Αν και έχει, δηλαδή βάζουμε γύρω γύρω στο όριγκ λίγο. Και επειδή όλα γλιστράνε, θα σφίξουμε λίγο με το κλειδί, απλά λίγο. Εγώ ξέρω πως να σφίξω θέλει προσοχή, έτσι, να μην σφίξουμε πολύ. Επειδή απλά δεν δίνει το μέρος χέρι και γλιστράνε όλα για να σφιχτεί με το χέρι. Ωραία. Η τάπα μας είναι εντάξει. Είναι εντάξει. Ωραία. Πάμε να βάλουμε το λάδι μας. Δεκαεννιά και μισό παίρνει κοντά. Οπότε το 20 λίτρο φεύγει σχεδόν όλο. Μόνο που δεν δίνει χέρι να γεμίσει. Με το μεγάλο το μπετόνι. Οπότε το βάζω σε μικρότερα. Δεν θέλει κάποια ράμπα ή οτιδήποτε. Εκεί που είσαι, εκεί που το παρκάραμε χθες, εκεί γίνεται και αλλαγή λαδιών.
Βάζω περίπου 5 λίτρα στα μπετόνια. Να ξέρω ότι έχω 4 φορές άδειασμα. Για να δούμε πριν από τα 5 λίτρα, για καλό και για κακό, το δείκτη. Ωραία.
βάλω τώρα στο τέλος. Αυτό είναι όταν δεν έχεις χορό. Καλά, το ρίχνω στην αρχή. Λοιπόν, αδειάζουμε το λάδι σε ένα μπετόνι, αυτό που περισσεύει για να το έχουμε. Για την επόμενη φορά. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Ξανακοιτάμε το δίκτυ. Είναι λίγο σε κατηφορική θέση για να αδειάζουν πιο εύκολα τα λάδια από το κάρτερ, οπότε πρέπει να είναι λίγο πιο κάτω από το τέρμα. Το φίλτρο είναι γεμάτο, οπότε δεν θα χάσει λάδι στο φίλτρο. Οπότε είμαστε μια χαρά. Ωραία, ο δείκτης. Λοιπόν, έτοιμα και τα λάδια. Πάμε να συμπληρώσουμε λίγο παραφλού. Και να αλλάξουμε και τα φίλτρα του αέρα. Λοιπόν, το παραφλού μπαίνει εδώ μέσα. Πρέπει να βγάλουμε το σωληνάκι. Α, θέλω να πω, ξέχασα κιόλας, ότι έχω ζεστάνει το τραχτέρ λίγο πριν βγάλω τα λάδια, για να είναι, να μην κάτσουν στα τυχώματα, να πέσουν πιο εύκολα. Σε όλα χρειάζεται και στα αυτοκίνητα, εννοείται.
Θέλουμε λίγο ακόμα για το Max. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία βλέπουμε. Εδώ είναι το Max, εδώ είναι το Min. Ήταν κάπου χαμηλά, αλλά πάνω από το Min. Λοιπόν, βιδώνουμε, ξαναβάζουμε το σωληνάκι μας, είμαστε έτοιμοι από εδώ. Η μπαταρία φορτισμένη. Και εδώ είναι το φίλτρο του αέρα. Σε κακή κατάσταση εννοείται. Και μέσα έχει άλλο ένα πιο μικρό. Πρώτα θα σκουπίσω, θα καθαρίσω και μετά θα βγάλω και το άλλο. Πάρα πολύ ωραία. Μας λέει πως θα τοποθετηθεί. Αυτή η μεριά πάει πίσω. Πρώτα βάζουμε το μικρό εννοείται. Οπα. Μπαίνει λίγο δύσκολα το καινούργιο γιατί είναι το βαβάκι το καινούργιο γύρω γύρω το λάστιχο. Λοιπόν, έτοιμο και αυτό. Κλείνουμε, εννοείται με αέρα, θέλει φύσιμα εδώ έξω μπροστά. Εδώ σπίτι δεν έχω, οπότε είμαστε έτοιμοι. Οι σίτες από τα ψυγεία κοιτάμε να είναι καθαρές. Τι στείναξα προχθές. Λοιπόν, οπότε κλείνουμε και είμαστε έτοιμοι για να βάλουμε μπρος να δούμε ότι όλα δουλεύουν καλά. Το κινητάκι μου, το βασανισμένο, έλα εδώ. Οπότε και με τα πετρέλαια καλά. Και με τα λάδια μας, εντάξει. Θέλει συμπλήρωμα λάδι στα υδραυλικά, εννοείται θα συμπληρώσω.
θα πάμε σε λίγο για δουλειά, οπότε θα βάλουμε πιο μετά μπρος. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή ήταν η συντήρηση. Δύο φορές το χρόνο στο περίπου που κάνουμε. Εδώ σας χαιρετώ. Να το σκέω συντάκος. Που θες. Εδώ. Το παλικάρι μας. Ποιος είναι? Άντε να κλείσουμε seed. Λοιπόν, σας χαιρετώ.